Ο κόσμος συνδέεται με ανθρώπους και μετά γίνεται κομμάτι μιας εταιρείας. Έτσι, αγοράζοντας το προϊόν της εννοώ. Δεύτερον, στο κομμάτι του προφίλ, είπαμε για την πληροφορία, είπαμε για τη φωτογραφία. Βλέπετε, κάνω και κάποιες σημειώσεις γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλω να πω και δεν θέλω να χάνομαι. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα, τρίτο πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεύτερο ή τρίτο δεν θυμάμαι, είναι πολύ σημαντικό, είναι το κομμάτι του να θυμάμαι πού απευθύνομαι. Άρα, η φωτογραφία μου και ο τρόπος που είναι στημένο το προφίλ μου θα πρέπει να είναι παρόμοιος με το κοινό στο οποίο απευθύνομαι. Αν π.χ. απευθύνομαι σε μαμάδες και είμαι μαμά, θα πρέπει να έχω κάτι που να προβάλλει το κομμάτι, το στοιχείο της οικογένειας. Όχι απαραίτητα τα παιδιά μου. Δεν εννοώ να βγάλω τα παιδιά μου στο Facebook ή στο Instagram, αλλά εννοώ να προβάλλει το κομμάτι της οικογένειας. Αν είμαι πολιτής, παράδειγμα, ή ασχολούμαι με τις πωλήσεις, κάτι το οποίο να προβάλλει έναν άνθρωπο που ασχολείται με το κομμάτι το συγκεκριμένο. Έτσι. Και φυσικά, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το επαναλαμβάνω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να μοιράζομαι μαζί σας κάποιες προσωπικές απόψεις, είναι το κομμάτι να παραμείνουμε άνθρωποι στα προφίλ μας. Δηλαδή, να μην μετατρέψουμε τα προφίλ μας σε διαφημιστικά έντυπα. Έτσι. Όταν βλέπω στα social media ανθρώπους ή σελίδες να προβάλλουν συνέχεια προϊόντα, βλέπω ότι το reach τους, δηλαδή η διάδοση αυτών των post είναι και πάρα πολύ χαμηλή, γιατί ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε ξέρες φωτογραφίες προϊόντων. Σας το ξαναλέω γιατί το είπαμε και στην αρχή, ο κόσμος συνδέεται με ανθρώπους και μετά γίνεται κομμάτι μιας εταιρείας, έτσι, αγοράζοντας το προϊόν της εννοώ. Δεύτερον, σωστή στόχευση, σας είπα και πριν γι' αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους ανθρώπους πελάτες μας ή συνεργάτες μας. Άρα, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα σας μιλήσω λίγο για το ανάποδο. Ποιους μπορείτε να αποκλείσετε. Θα σας πω γιατί. Αν αποκλείσετε κάποιους ανθρώπους από το target group σας, θα μπορέσετε πάρα πολύ εύκολα και πιο ξεκάθαρα να καταλάβετε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε ανθρώπους του group που σας ενδιαφέρει. Άρα η γλώσσα και ο τρόπος που θα μιλάτε θα είναι ένας τρόπος πολύ πιο κοντά και πολύ πιο φιλικός και πολύ πιο κατανοητός σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι του target group που θέλετε. Όταν βρείτε τους ανθρώπους αυτούς, ανθρώπους που ταιριάζουν στο προφίλ σας, που ταιριάζουν στο group σας, θα σας πρότεινα να μην βιαστείτε, αυτός είναι και στόχος, θα σας πρότεινα να μην βιαστείτε να μπείτε στο κομμάτι της πώλησης. Εστιάστε πάρα πολύ στο κομμάτι της προσωπικής σχέσης. Σας το ξαναλέω, η σχέση είναι αυτό ακριβώς που λέμε influencers στο Instagram. Έτσι, είναι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ δυνατή σχέση με το κοινό τους, ανεξάρτητα από τι πουλάμε. Και επίσης σας πρότεινα εδώ να πάτε στο YouTube μου, στο κανάλι μου στο YouTube και να δείτε, αν δεν το έχετε δει, να το ξαναδείτε για να θυμηθείτε, γιατί είναι πολύ περιεκτικό, το live που κάναμε σχετικά με το brand, το branding και το personal branding, γιατί αναφέρονται πάρα πολλές πληροφορίες εκεί σε αυτό το live για το πώς κάποιος μπορεί να χτίσει αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα. Και ουσιαστικά, για να τελειώσω το κομμάτι της στόχευσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε πάτημα, να δώσουμε λόγο στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν μαζί μας και είναι της κατηγορίας που ψάχνουμε και μας ενδιαφέρει να ανοίξει μια επικοινωνία. Έτσι, να ξεκινήσουμε να μιλάμε μαζί τους. Όχι με στόχο την πώληση. Απλά την επικοινωνία. Thank you.